και έχει αποδειχθεί από ερευνητικές επιστημονικές εργασίες, εργαστηριακές αναλύσεις κλπ. Ότι η ανάγνωση των αρχαίων ελληνικών κειμένων προάγει την λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Μέχρι και για τη δυσλεξία χρησιμοποιεί. Βελτιώνει και θεραπεύει ακόμη και μορφές δυσλεξίας. Και όπως μας αποδεικνύει ο Πλάτων μέσα από διαλόγους που κάνει στο κείμενό του Κρατήλος, αποδεικνύεται ότι οι λέξεις οι ελληνικές δεν είναι κατασκευασμένες με τυχαίων τρόπων, αλλά συνάδουν και συμπλέουν με τα βαθιά μηνύματα και τα νοήματα που εκπέμπονται από τα όντα εις τα οποία αντιστοιχούν. Έχει και μουσικότητα, έχει αποδειχθεί ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει μουσικότητα, έχει αρμονία. Κόβοντας τον νι και το σίγμα από το πέρας των λέξεων, οδηγούμαστε σε μια γλώσσα η οποία είναι η δημοτική διάλεκτος και εκεί στερούμε τον εγκέφαλό μας από τις αρμονικές δονήσεις που εκπέμπονται από το πέρας των λέξεων με τη χρήση αυτών των συμφώνων που είναι το νι και το σίγμα. Αντί να πούμε Ακρόπολης, δυστυχώς λέμε Ακρόπολη. Και έρχεται ο Εγγλέζος ή ο Αμερικάνος και σου λέει Where is the Acropolis? Why you write it here, Ακρόπολη? Σε ρωτάει δηλαδή και σου λέει γιατί το κάνεις αυτό. Ποιος? Ο ξένος. Ο οποίος έχει.